Καλωσορίσαμε στο Δήμο Λαρισαίων τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Είχαμε την ευκαιρία για ακόμη μία φορά να συζητήσουμε για κέρια ζητήματα που συνδέονται με την ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευημερία των ευρωπαϊκών περιφερειών, αλλά και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που η κλιματική αλλαγή θέτει πρωτομηλών. Συζητήσαμε για τις υπερχόμενες ευρωεκλογές της Κυριακής και το διακύβευμα των εκλογών αυτών. Η Συμβουλή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, ιδίως μετά τις καταστροφές του Ντάνιελ που έπαιξαν και την περιοχή μας, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ταυτόχρονα συζητήσαμε για τα προγράμματα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τους πόρους από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που διοχετεύονται και σε έργα που αφορούν την ανάπτυξη του Δήμου μας σε πολλά επίπεδα. Ήδη το τελευταίο διάστημα επικαιροποιήσαμε το ΒΑΑ, η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που περιέχεται στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 και περιλαμβάνει έργα και δράσεις ύψους 46 εκατομμυρίων ευρώ και κινείται σε δύο άξονες, σε έργα και δράσεις που είναι συνεχιζόμενα και σε έργα και δράσεις οι οποίες θα δώσουν προστιθέμενη αξία στην πόλη και θα την αναβαθμίσουν σε πολλά επίπεδα. Ταυτόχρονα, την επόμενη Κυριακή, ως Ευρωπαίοι πολίτες, καλούμαστε να αποφασίσουμε για το ποια Ευρώπη θέλουμε και είναι γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ουσιαστική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, γιατί έτσι διασφαλίζεται ένα καλύτερο αύριο για την πόλη μας, ένα καλύτερο αύριο για τη χώρα μας. Θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσωπικά στον αγαπητό φίλο κ. Μαργαρίτη Σχοινά.